Στο προηγούμενο βίντεο ασχοληθήκαμε με το πλέξιμο αυτών των τροχών και σήμερα ήρθε η ώρα για την ακτινολόγηση. Αλλά επειδή εγώ δεν έχω ακτινολόγο, τις έφερα εδώ όπου έχουμε. Και αυτά εν ολίγης είναι τα τρία εργαλεία που θα χρειαστούμε για την ακτινολόγηση. Ακτινολόγος, αυτό στα ελληνικά λέγεται ομπρελάστρα και αυτό λέγεται τενσιόμετρο. Θα τα δούμε όλα στην πράξη όμως εντός ολίγου. Για την ώρα αυτό είναι το πρώτο εργαλείο που θα χρειαστεί πριν τον ακτινολόγο, πριν το μεγάλο ακτινολόγο, τη βάση εννοώ. Για να δούμε τι έχουμε να κάνουμε αυτό. Σαν πρώτο βήμα τοποθετούμε την ομπρελιάστρα επάνω στον τροχό με αυτόν τον τρόπο και από τις δύο πλευρές, προκειμένου να πάρουμε μια αρχική εικόνα σχετικά με το που κλείνει ο τροχός, έτσι ώστε να κάνουμε την αρχική ευθυγράμμιση. Βλέπουμε πως υπάρχει αυτό το μικρό κενό. Αυτό το κενό προσπαθούμε να το μοιράσουμε για να είναι λίγο πιο εύκολη στη συνέχεια η ακτινολόγηση. Για να επιτύχουμε σε ικανοποιητικό βαθμό αυτό το μοίρασμα, παίρνουμε ως αρχή τη βαλβίδα και σφίγγουμε μία με δύο στροφές στις ακτίνες από τη μεριά της δισκόπλακας. Είτε σφίξουμε μία στροφή είτε δύο, πρέπει να κάνουμε το ίδιο σε όλες τις ακτίνες που θα σφίξουμε. Και αφού σφίξαμε και την τελευταία ακτίνα και έχουμε επιστρέψει πάλι στη βαλβίδα, ελέγχουμε ξανά τον τροχό με την ομπρελιάστρα για να δούμε τι καταφέραμε. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί, προχωράμε στο επόμενο βήμα. Διαφορετικά, μπορούμε να συνεχίσουμε την ευθυγράμμιση μέχρι ότου να μας καλύψει το αποτέλεσμα. Το επόμενο βήμα, έχοντας πάλι ως αρχή τη βαλβίδα, είναι να δώσουμε τάσεις στις ακτίνες και των δύο πλευρών, όπου χρειάζεται, προχωρώντας ανά δύο ακτίνες μέχρι να καταλήξουμε πάλι στη βαλβίδα. Στην ολοκλήρωση του κύκλου, θα έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο σχετικά με το πόσο φεύγει ο τροχός δεξιά και αριστερά. Αλλά το δεύτερο σημαντικό στοιχείο στην ακτινολόγηση είναι το λεγόμενο πάνω-κάτω, όπου θα περάσουμε στο επόμενο βήμα. Επαναρρυθμίζοντας τον ακτινολόγο για τη συγκεκριμένη μέτρηση, ξεκινάμε βρίσκοντας κάποιο σημείο του τροχού που δεν εφάπτει με τον ακτινολόγο, βάζοντας κατά προτίμηση ένα σημάδι με μια χαρτοτενία για να μην το χάσουμε. Αυτή τη φορά πηγαίνουμε με γκρουπ ακτινών, όπου για το πλέξιμο του συγκεκριμένου τροχού 3 cross, το κάθε γκρουπ αποτελείται από 4 ακτίνες και τις χαλαρώνουμε λίγο όσο χρειάζεται, έτσι ώστε να κατέβει ο τροχός προς τον ακτινολόγο. Παρένθεση, όσο σφίγγουμε τις ακτίνες, ο τροχός μαζεύει προς το κέντρο, όσο τις χαλαρώνουμε, εκτείνεται προς τα έξω. Εφόσον λοιπόν έχουμε χαλαρώσει αυτό το γκρουπ, περνάμε στο απέναντι γκρουπ ακτινών, στην απέναντι τετράδα, και κάνουμε το ανάποδο, δηλαδή τις σφίγγουμε. Και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία περιμετρικά του τροχού. Χαλαρώνουμε την ομάδα ακτινών που δεν βρίσκονται με τον ακτινολόγο και στη συνέχεια σφίγγουμε την απέναντι τους ομάδα. Για την ολοκλήρωση αυτού του βήματος όμως, ξεκινάμε να σφίγγουμε λίγο τις ακτίνες, τόσο της δεξιάς πλευράς όσο και της αριστερής, όπου βρίσκεται ο τροχός στον ακτινολόγο, για να τους δώσουμε τάση. Αλλά προσοχή, όσες ακτίνες σφίγγουμε από τη μία πλευρά, τόσες θα πρέπει να σφίγγουμε και από την άλλη πλευρά, για να μην χάσουμε την ευθυγράμμιση του τροχού. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα υπάρχει ένα παίξιμο δεξιά και αριστερά που μπορούμε όμως να διορθώσουμε σχετικά εύκολα, σφίγγοντας και χαλαρώντας αντίστοιχα πολύ λίγο τις ακτίνες της πλευράς από όπου χάνει, αλλά μία προς μία, μόνο στο εκάστοτε σημείο. Αφού λοιπόν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα του πάνω κάτω, ελέγχουμε ξανά με την ομπρελιάστρα για να βεβαιωθούμε πως δεν έχει χαθεί η ευθυγράμμιση. Επόμενο στάδιο είναι με τη βοήθεια του τενσιόμετρου, που όπως προδίδει και το όνομά του υπολογίζει την τάση των ακτινών, να δούμε αν οι ακτίνες είναι όσο σφιχτές χρειάζεται. Και σχετικά με το πόσο σφιχτές πρέπει να είναι, τυπικά βασιζόμαστε σε αυτό το πινακάκι, όπου αναγράφεται η σωστή τάση ανάλογα με το μέγεθος του τροχού, το υλικό των ακτινών, αλουμίνιο, ατσάλι κλπ. Σε συνδυασμό με κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Το τενσιόμετρο λοιπόν φορτίζεται στην ακτίνα με αυτόν τον τρόπο. Το εφαρμόζουμε ενδεικτικά σε αρκετές ακτίνες όμως για να έχουμε μια πιο γενική εικόνα. Εάν η τάση έχει μεγάλη απόκληση από αυτή που συνιστά το έντυπο κάποιος οδηγός, μπορούμε να επιστρέψουμε στον ακτινολόγο για σφίξιμο ή χαλάρωση αντίστοιχα και να την ξαναελέγξουμε ώστε να είμαστε σίγουροι πως είναι όσο πρέπει. Γενικά η ακτινολόγηση μπορεί να πάρει από 20 λεπτά έως ακόμα και ώρες, ανάλογα με το πόσο ψυχαναγκαστικός είσαι. Συνοψίζοντας όμως, τα τρία στάδια της ακτινολόγησης είναι ευθυγράμμιση του τροχού, να μην χάνει δηλαδή δεξιά και αριστερά, το πάνω κάτω για να μην αυγουλιάζει ας πούμε ο τροχός, να μην είναι οβάλ, και ο έλεγχος της τάσης των ακτινών. Και κάπως έτσι, τόσο απλά αυτοί οι δύο τροχοί πέρασαν και από το στάδιο της ακτινολόγησης και ελπίζω να αποκομίσατε κάτι και να παίρνετε μια ιδέα για το τι ακριβώς σημαίνει ακτινολόγηση και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πανέτοιμη για την επόμενη φάση, το επόμενο στάδιο της προεργασίας, το οποίο θα έρθει πολύ σύντομα. Μέχρι τότε όμως θέλω να μου αφήσετε από κάτω από αυτό το βίντεο τη γνώμη σας για το πώς σας φάνηκε γενικά, αν αυτά που λέω είναι
αναλυτικά, αν θέλετε να αναλύσω κι άλλο, αν είναι σύνθετα, αν τα βρίσκετε δύσκολα, πείτε μου κάποια σχόλια. Στο μεταξύ όμως, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.